Μερούλια, παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω τι να πω με τα τελευταία μου βίντεο. Εχθές το βράδυ δεν κοιμήθηκα και πάρα πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Την ώρα που πήγα να πέσω για ύπνο είχα πάρα πολύ έντονους πόνους σε όλο μου το κορμί, όλο μου το κορμί. Και το βράδυ ξύπνησα και είχα πυρετό. Και έχω κατατρομάξει, γιατί σας έχω πει ότι στο σπίτι έχουμε ευπαθή ομάδα και δεν ξέρω τι είναι. Οπότε εγώ κατευθύνομαι τώρα να κάνω ένα τεστάκι, να είμαι σίγουρη. Μου είπαν ότι μέχρι το απόγευμα θα βγουν τα αποτελέσματα. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν έχω κορονοϊό και ή έχω κρυώσει ή κάτι άλλο. Κάποια άλλη ίωση που κάπου πήρα, δεν ξέρω. Αυτά τα νέα μας σήμερα, τα ωραία. Η κατάστασή μου έχει ως εξής. Τα είδατε ότι γυρνώντας έκανα και ένα μπάνιο, εννοείται. Λέω μη δεν έχω κορονοϊό και την πατήσω, επειδή έκατσα στην καρέκλα που κάθονται λιπόσοι. Έβαλα και τα ρούχα για πλύσιμο. Έβαλα και τον μπουφάν μαζί με την μπλούζα, χωρίς να το σκεφτώ καν από την τρομάρα μου. Άλλαξα χρώμα στην μπλούζα του μπουφάν. Πάρα πολύ ωραία γενικά ξεκίνησε η μέρα. Λοιπόν, να σας πω δύο λόγια. Αρχικά να σας πω ότι έχουμε ευχάριστα, διότι το πρώτο τεστ βγήκε αρνητικό, γιατί έκανα και το rapid και περιμένω να βγει και το μοριακό για σιγουριά. Εγώ χθες το βράδυ με το που τελείωσα το βίντεο, βασικά την ώρα που έκανα την επεξεργασία και στην καρέκλα που καθόμουν, είχα αρχίσει να μην νιώθω πάρα πολύ καλά. Και με το που τελειώνω και πάω να ξαπλώσω, άρχισα να έχω κρυάδες και πόνο στο κορμί. Έβαλα θερμόμετρο, δεν είχα κάτι. Λέω, κούραση θα είναι. Τέλος πάντων, το βράδυ γύρω στις 4 η ώρα το ξημέρωμα ξύπνησα. Είχα πυρετό, όχι πολύ πυρετό, αλλά δεν ένιωθα πάρα πολύ καλά. Εγώ όταν αρρωσταίνω με πονάνε πάρα πολύ τα πόδια μου και η μέση μου. Και είχα αυτό τον πόνο τον τραγικό στη μέση, που τώρα έχει αρχίσει λίγο και καλυτερεύει αυτή η κατάσταση. Ενώ πυρετό δεν έχω. Τώρα έχω δέκατα, δεν θεωρείται πυρετό στα δέκατα. Ο πόνος στη μέση δεν έχει υποχωρήσει το 100%, αλλά νιώθω καλύτερα. Σηκώθηκα το πρωί και μίλησα με τον παθολόγο. Του είπα τα συμπτώματα που έχω. Μου είπε ότι δεν πρέπει να είναι αυτό. Ότι δεν πρέπει. Μου είπε, δεν είναι σίγουρα κορονοϊός αυτό που μου περιγράφεις. Αλλά επειδή έχουμε τον μπαμπά που είναι ευπαθή ομάδα, μου λέει θα πας να κάνεις τεστ για να είμαστε σίγουροι. Και επειδή ήρθε σε επαφή μαζί του εχθές, καλό είναι να πας. Οπότε πήγα και έκανα τα τεστ για να είμαι έτοιμη και σίγουρη και να μου φύγει και από το μυαλό. Γιατί πραγματικά αγχώθηκα πάρα πολύ. Ήρθε και η μαμά μου και μου έκανε κάτι εντριβές. Γι' αυτό τώρα είμαι εδώ πέρα έτσι εμπαρωμένη και η κουβέρτα είναι μέχρι πάνω. Μου έχει κάνει εδώ και τα γιατροσόφια της. Και σου πίτσα εδώ στο κρεβάτι η μαμά μου. Πραγματικά λέει, αν είχα και 40 πυρετό τι θα γινότανε, δεν ξέρω. Μου έφερε η μαμά μου και αυτά τα τέλεια εδώ πέρα. Βασικά πρασινάδα μαζί με διάφορα κουκουνάρια και ρόδια και τέτοια. Είναι πάρα πολύ. Μια ωραία χριστουγεννιάτικη ανθοδέσμη. Δείτε πόσο όμορφη είναι. Εντυπωσιακή, ειδικά αυτό εδώ το κουκουνάρι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή ξέρετε, έτσι μου άρεσαν το λουλουδάκι και αυτά, μου έφερε να μου ανεβάσει τη διάθεση. Όχι ότι είχα κάτι. Τα πλέχα τρομάξα, αλλά μόλις με πήραν και μου πάνω στο πρώτο, ήταν αρνητικό, κατευθείαν μου πέρασε. Τώρα ο Αλέξανδρος έχει πέσει για το μεσημεριανό του ύπνο. Τον έχει αναλάβει ο Κανάκης τώρα που εγώ είμαι down, δεν μπορώ, η μέση μου είναι σε τραγική κατάσταση. Και θα καθίσω εδώ πέρα να σας δείξω κάποιες παιδικές χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες δικές μου και να σας δείξω και μια φωτογραφία που βρήκα που είναι ολόιδια με τον Αλέξανδρο. Δηλαδή, να λες και βλέπεις τον Αλέξανδρο εκεί, μόνο που ο Αλέξανδρος είναι αδυνατούλης και εγώ είμαι λίγο πιο στρουμπουλούλο. Και να πάμε μετά να ανοίξω και τα κουτάκια που χθες πάλι ξέχασα ενώ τα γύρισα. Να σας βάλω το κομμάτι αυτό στο βίντεο. Τέλος πάντων. Αχ, αυτά, νιώθω πάρα πολύ καλύτερα, δεν μπορώ να πω. Θέλω να πιστεύω και να εύχομαι ότι ήταν κάτι παροδικό, ίσως κρύωμα που δεν ξέρω το κρύωμα αν κάνει πυρετό. Κάνει, δεν κάνει, τέλος πάντων θέλω να πιστεύω ότι είναι κάτι παροδικό, ότι ίσως έγινε από την πολύ κούραση. Κάποιες λίγες ώρες μετά νιώθω πάρα πολύ καλύτερα, μπορώ να σας πω. Και ακόμα δεν έχει βγει βέβαια το δεύτερο το τεστ, αλλά σκέφτομαι θετικά ότι γι' αυτό θα είναι αρνητικό, μα ήδη νιώθω πάρα πολύ καλά. Έχω και τη γεύση μου που είναι το πιο σημαντικό από ό,τι μου είπανε.
Και θέλω να σας δείξω κάτι παιδικές χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες που βρήκα και να σας δείξω και κάποιες φωτογραφίες άσχετες με Χριστούγεννα για να δείτε λίγο πώς είναι ο Αλέξανδρος, γιατί είναι ο ίδιος με μένα, ο μικρός. Θα ξεκινήσω με την πιο μικρή φωτογραφία που έχω, που είμαι μαζί με τις αδερφές μου. Εντάξει, Χριστούγεννα του 1989, λογικά είναι, αν δεν άλλαξε η χρονιά και πήγε 90. Εδώ η αδερφή μου η Ματίνα, η αδερφή μου η Εμιλία και εγώ στη μέση. Εδώ πέρα είναι μόνο η αδερφή μου η Εμιλία και εγώ. Έλα, να είμαστε. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω κάποια... Θα κρύψω το κοριτσάκι εδώ πέρα που φαίνεται. Είναι λογικά από το... Όχι λογικά, είναι από τον παιδικό σταθμό. Εγώ είμαι αυτή εδώ, που έχω ντυθεί, ξέρω εγώ, άγγελος, προφανώς. Εδώ πέρα μετά έχω μια φωτογραφία που έχω ντυθεί Κάλλη Κατζαράκη. Κρύβω τα άλλα παιδιά, γιατί προφανώς και δεν έχω πάρει την άδειά τους. Εγώ είμαι αυτό εδώ πέρα, το Κάλλη Κατζαράκη, όπως και εδώ. Πολύ πλάκα. Μετά έχω και άλλη μία που είμαι πολύ μικρή. Εδώ πέρα πρέπει να είναι η πρώτη χρονιά στον παιδικό σταθμό. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Μια σταλιά είμαι. Πολύ πλάκα, παιδιά. Λοιπόν, μετά εδώ πέρα έχω μία από το δημοτικό. Από το δημοτικό βρήκα μόνο μία. Να, εδώ πέρα που έχω ντυθεί Άγιος Βασίλης. Δεν ξέρω γιατί μου το έκανε αυτό η δασκάλα και με έντυσε Άγιο Βασίλη. Εδώ πέρα πρέπει να τη δείτε αυτή. Δείτε ύφος. Η Μαρινέλη. Κάτι την πείραξε. Μάλλον με βάλανε να βγάλω πολλές φωτογραφίες και δεν μου άρεσε αυτό. Εδώ πέρα είμαι πάλι Καλλικάτζαρος. Και εδώ είναι το 1992 με τις αδερφές μου, αγκαλιά στον Άγιο Βασίλη στο Μινιόν. Εδώ στην Αθήνα, τώρα δεν ξέρω αν είχε Μινιόν στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι Αθηνές λογικά που είσαι στην ηλικία μου και λίγο μεγαλύτερες, σίγουρα θα γνωρίζετε αυτό το πολυκατάστημα. Και ακόμα μεγαλύτερες βασικά, είναι τα πρώτα πολυκαταστήματα το Μινιόν ήτανε. Αν το θυμάμαι και καλά, γιατί εγώ το θυμάμαι αμυδρά αυτό εδώ. Δείτε το μαλλί μου, εγώ είμαι αυτή. Η αδερφή μου η Εμιλία και η αδερφή μου η Ματίνα. Αυτό εδώ είμαι εγώ, το οποίο είμαι κοντοκουρεμένο, διότι το μαλλί μου δεν μάκραινε και έπρεπε κάπως να με βοηθήσουν και μου το κοντοκούρεψαν και έτσι μεγάλωσε. Λοιπόν, μετά σε πιο μεγάλη ηλικία, πάλι εδώ ο Καλλικάτζαρος. Πολύ επιτυχία ο Καλλικάτζαρος. Λοιπόν, σε μεγαλύτερη ηλικία έχω αυτή εδώ. Αυτό εδώ το χριστουγεννιάτικο δέντρο θέλω να σας πω ότι κάθε χρονιά το έριχνα κάτω. Κάθε χρονιά. Πήγαινα και το σκάλιζα το Νατάλ, παπ, κάτω το δέντρο. Αυτό. Μετά σε μεγαλύτερη ηλικία έχω με τη φίλη μου την Αγγελική. Καθίστε εδώ τώρα γιατί δεν θέλω να φαίνονται εκεί τα πάντα. Εγώ με τη φίλη μου την Αγγελική, στην αυλή του σπιτιού μου, με πάρα πολύ χιόνι. Αυτό εδώ λογικά γράφει. Όχι, πρέπει να είναι το 2005. Έλα. Από την ίδια ημέρα, έφτιαξα λίγο την κάμερα γιατί πρέπει να ήταν θεόστραβη, τέλος πάντων. Από την ίδια ημέρα, εδώ σε ένα πάρκο κοντά στη γειτονιά μου, είχε ρίξει πάρα πολύ χιόνι εκείνη τη χρονιά. Πρέπει να είναι το 2004 ή το 2005, 2006, κάπου εκεί υπολογίζω. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω εδώ πέρα κάτι φωτογραφίες με την νονά του Αλέξανδρου. Εγώ είμαι αυτή και εδώ είναι η νονά του Αλέξανδρου, γιατί είμαστε, έχουμε λίγους μήνες διαφορά και έχουμε μεγαλώσει μαζί με την Νίνα και εδώ η Νίνα. Και εγώ. Και πάμε τώρα να σας δείξω τρεις φωτογραφίες που βρήκα που είμαι ολοϊδιά με τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος βασικά είναι ολοϊδιός με μένα. Αυτό το μωράκι που βλέπετε εδώ, αν το φανταστείτε πολύ πιο αδύνατο από τέτοια μαγουλάκια, είναι ο Αλέξανδρος. Και εδώ μοιάζουμε πάρα πολύ. Εδώ. Όπως και εδώ. Έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε και το ίδιο χρώμα ματιών, να ξέρετε. Πάρα πολύ καλύτερα και έτσι νωρίς το απόγευμα ο Αλέξανδρος μόλις ξύπνησε και άνοιξε να βγω λίγο στο κλιμακοστάσιο και με περίμενα αυτή εδώ η τέλεια χριστουγεννιάτικη μπάλα από τα Σεφορά. Γυαλίζει και όλες εδώ πέρα γίνεται χαμός, δεν ξέρω αν το βλέπετε τώρα και στην οθόνη. Και ο Αλέξανδρος έπαθε ένα κάτι της μόλις την είδε, του άρεσε πάρα πολύ αυτή η χριστουγεννιάτικη μπάλα η μεγάλη. Ναι, οπότε... Επειδή σας την έδειξε χθες στο Instagram και έγινε ο κακός χαμός. Πάμε να το ρίξουμε. Εγώ βέβαια τώρα αυτό εδώ να ξέρετε δεν θέλω να το χαλάσω. Δηλαδή μου κοστίζει τώρα που το ανοίγω. Αλλά θα πρέπει μετά να βρω έναν τρόπο να το κλείσω και να την κρατήσω αυτή την τέλεια χριστουγεννιάτικη
μπάλα. Εντάξει, αξίζει να το δείτε και έτσι. Έχει γίνει σαν λουλουδάκι, δείτε εδώ. Wow! Αλέξανδρε, ωραίο! Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα ένα σετάκι χριστουγεννιάτικο, από αυτά τα ωραία τα χριστουγεννιάτικα τα σετάκια που είναι ό,τι πρέπει για δωράκια. Και περιέχει μέσα, αχ, τι χαριτωμένο που είναι, ένα sour gel, το οποίο είναι όλο glitter, ένα scrunchie και ένα πάρα πολύ χαριτωμένο gel για τα χέρια, αντισηπτικό δηλαδή, tangle teaser, αγαπημένη. Έχουμε από την εταιρεία Fresh ένα περιποιητικό χιλιών και μία κρέμα για μάτια και πρόσωπο. Σε αυτή την τέλεια συσκευασία έχει πάρα πολύ ωραίες ιδέες για δώρα στα Sephora, το λέμε και το ξαναλέμε κάθε χρόνο. Παιδιά, τι υπέροχα πράγματα είναι αυτά. Δείτε εδώ ένα σετάκι τώρα. Είναι κραγιονάκια. Δείτε εδώ συσκευασία. Μέσα εδώ με διάφορα χριστουγεννιάτικα γλιτεράκια και τέτοια. Έχει από Pixi ένα glow tonic, το glow tonic, το οποίο όλοι το γνωρίζετε, είναι από τα καλύτερα. Lanolips, αγαπημένη εταιρεία χιλιών, περιποιητικό χιλιών. Εδώ έχουμε άλλο ένα σετάκι με προϊόντα περιποίησης προσώπου, το οποίο πρέπει να είναι τέλειο, είναι μάσκα και σέρουμ. Έχουμε αυτά τα τέλεια τα προϊόντα, κάτι αυτοκόλλητα βασικά, τα οποία τα κολλάω στο πρόσωπο ανάλογα σε σπυράκι και τέτοια πράγματα. Έχουμε μια τέλεια κάρτα εδώ πέρα από Sephora. Έχουμε αγαπημένο σετ από Kat Von D, όπου είναι η μάσκαρα και το πιο ωραίο κόκκινο κραγιόν που μπορεί να έχετε δει ποτέ σας. Έχουμε από Sephora ένα σετάκι. Εδώ. Έχουμε από Tarte το λαδάκι. Και από Mario Badescu έχουμε αυτό εδώ πέρα το σετ. Να ξέρετε, την ημέρα που είχα πάει να γεννήσω πέρσι, σαν αύριο για εσάς. Καλά που το λέω, ναι. Αυτό το προϊόν, επειδή μου είχαν πει οι αδερφές μου ότι μέσα στο... πώς το λένε... στο χειρουργείο ξεραίνονται πάρα πολύ τα χείλη. Αυτό το προϊόν είχα πάρει μαζί μου για να ενυδατώνω τα χείλη μου. Εντάξει. Παιδιά, αυτό ήταν το κουτί από Sephora. Τέλειο για ακόμα μία φορά. Και τώρα εγώ θα καθίσω εδώ να προσπαθήσω να το κλείσω, γιατί ένα τέτοιο κουτί δεν γίνεται να πάει χαμένο. Εδώ ο Αλέξανδρος έχει ξετρελαθεί. Εξακολουθεί η μέρα να γίνεται πάρα πολύ ωραία, μιας και μου ήρθε αυτό το τέλειο πακέτο από Armani με ένα αντρικό και με ένα γυναικείο άρωμα, ένα κραγιόν και ένα σταθερό κραγιόν. Και πού να σας δείξω εδώ τώρα. Μου ήρθε αυτό το τέλειο κουτί από Lancome, το οποίο είναι ένα από τα κουτάκια αυτά, τα ημερολόγια που ανοίγουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, και ανοίγει και έχει στη μέση τον πύργο του Άιφελ και εδώ πέρα κάποια από τα μέρη υποτίθεται. Έχει κάποια κτίρια του Παρισιού, ας πούμε ότι είναι το Παρίσι. Και επειδή εδώ πέρα έχουμε να ανοίξουμε πάρα πολύ πράγμα, πάω να τα ανοίξω για να σας δείξω τι έχει μέχρι και σήμερα, που θα ανοίξουμε 18 κουτάκια, πάρα πολλά. Ανοίξαμε μέχρι και το νούμερο 19 βασικά, όχι 18, και είχε όλα αυτά εδώ τα προϊόντα, είναι όλα travel size. Αυτό εδώ το προϊόν είναι από τα καλύτερα. Την κρέμα σας την έδειξα, αυτή εδώ η Zen, η κρέμα, fake, την είχα δοκιμάσει πέρυσι πρώτη φορά στο calendar της Lancome και είχα ξετρελαθεί και από τότε την παίρνω συνέχεια. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είναι σαν να μην έπαθα ποτέ τίποτα, δηλαδή πραγματικά νιώθω σαν να μην συνέβη ποτέ όλο αυτό. Εντάξει, βέβαια δεν θα πάρουν τα μυαλά μου αέρα, θα προσέξω, θα φάω πάλι τη σουπίτσα μου το βράδυ για να... προσέχω για να έχω, γιατί όπως είπαμε είναι τα γενέθλια του Αλέξανδρου την Κυριακή και θέλω να είμαι καλά. Σήμερα έχει και ο ανιψιός μου γενέθλια που τον έχω βαφτίσει κιόλας και δεν κατάφερα να πάω και είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη γι' αυτό. Γιατί θα μπορούσα να κατέβω να σβήσουμε όλοι μαζί την τούρτα. Τέλος πάντων, προέχει η ασφαλεία μας, γιατί αν είναι έστω μια απλήρωση δεν χρειάζεται να τη μεταδώσω σε όλους. Το δεύτερο το τεστ θέλω να σας πω ότι βγήκε και είναι αρνητικό, οπότε είναι μια χαρά, από κορονοϊό δεν είναι, από κορονοϊός δηλαδή δεν είναι. Τώρα είναι ή κάποιο κρύωμα ή δεν ξέρω αν υπάρχει και κρύωμα, γιατί έχω ακούσει ότι δεν υπάρχει κρύωμα, ότι απλά υπάρχει κάποιος ιός ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί και όταν κρυώσεις ότι είναι ένα μπερδεμένο, τέλος πάντων δεν έχω καθίσει να το... ρωτήσω ποτέ τον γιατρό μου, να σας πω την αλήθεια, για να ξέρω. Θα σας αφήσω κάπου εδώ, αν και είναι αρκετά νωρίς, αλλά θέλω σήμερα, όταν θα πέσει ο Αλέξανδρος 9.30 στο κρεβάτι του να κοιμηθεί, να είμαι και εγώ στο κρεβάτι μου με κλειστό κινητό και να κοιμάμαι.
γιατί θέλω να είμαι πολύ ξεκούραστη, μπας και αύριο είμαι καλά και να κοιμηθώ κιόλας, γιατί το μεσημέρι δεν κατάφερα να κοιμηθώ και το βράδυ σήμερα δεν κοιμήθηκα γιατί πονούσα πάρα πολύ. Βέβαια, το μόνο που με ταλαιπωρούσε μέχρι αργά ήταν ο πόνος στη μέση που σας είπα, που σας διαμαρτυρήθηκα και πιο νωρίς. Πάρα πολύ έντονος πόνος, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι σε κάποια φάση, αλλά πήρα ένα χαπάκι και μου πέρασε τώρα ο πόνος αυτό στη μέση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να πάρω άλλο και ότι αυτό ήταν, πέρασε, ό,τι και αν ήταν αυτό. Αυτά! Αλέξανδρε, θα πεις καληνύχτα? Για πες, πες καληνύχτα!